Βιβλιοσκόλικες, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη σημασία της τριλογίας των Αγώνων Πείνας. Αρχικά να πούμε το πιο σημαντικό. Το Hunger Games ήταν το βιβλίο που ξεκίνησε όλη την τρέλα που επικράτησε την προηγούμενη δεκαετία με τα Young Adult βιβλία, τα οποία στην πραγματικότητα προσπαθούσαν να μιμηθούν αυτό που έκανε η Susan Collins. Όμως, στην πραγματικότητα, οι Αγώνες Πείνας δεν ήταν απλά ένα Young Adult βιβλίο. Ήταν μια πολύ καλογραμμένη σειρά δυστοπικής περιπέτειας, γρήγορης ρυθμούς, η χρήση του ενεστώτα στην αφήγηση ήταν κάτι που απόλαυσα πολύ, καθόλου βαρετή, με ήρωες που κάνουν λάθη και μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ιστορία. Η Κάτνις είναι μια ηρωίδα που δεν ήθελε να είναι ηρωίδα, ούτε είναι η εκλεκτή που βλέπουμε σε άλλες ιστορίες. Είναι απλά ένα κορίτσι που έτυχε να φέρει κάποια στοιχεία στην προσωπικότητά του, που βόλεψε τους ανθρώπους που έτσι κι αλλιώς ήθελαν να κάνουν επανάσταση και έτυχε να τη γνωρίσουν την κατάλληλη στιγμή. Η Κάτνις είναι μια 16χρονη που απλά προσφέρθηκε να πάρει τη θέση της αδερφής της στους αγώνες, δηλαδή να πεθάνει εκείνη αντί για τη μικρή της αδερφή. Όμως οι εγκέφαλοι της εξέγερσης φόρτωσαν στους ώμους της ολόκληρη την επανάσταση, χωρίς εκείνη να το καταλάβει. Καλά. Οι Αγώνες Πείνας είναι επίσης μία σειρά βιβλίων και ταινιών που περνάνε όλες το τεστ Μπέχτελ, όπου δηλαδή δύο ή περισσότερες γυναίκες μιλάνε για κάτι άλλο πέρα από άντρες και ρομαντικές σχέσεις. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η Κάτνις και ο Πίτα έχουν αντεστραμμένους ρόλους στην ιστορία από αυτό που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Η Κάτνις είναι δυναμική, παρορμητική, παράτολμη και απερίσκευτη πολλές φορές και της είναι δύσκολο να εκφράζει τα συναισθήματά της. Αντιθέτως, ο Πίτα είναι πιο ήπιος χαρακτήρας, ευαίσθητος, ρομαντικός και άτολμος. Η ρομαντζάδα είναι ένα σόου που στείνεται από την ομάδα της Κάθνης, τον Σίνα, τον Χέιμιτς και τους λοιπούς, με σκοπό να πάρει σπόνσορες και να κερδίσει στους 74ους αγώνες. Στα βιβλία, τα συναισθήματα της Κάθνης για τον Πίτα και το ερωτικό τρίγωνο μεταξύ Πίτα, Κάθνης και Γκέιλ έχουν δευτερεύουσα θέση. Πρώτη θέση έχει η δικαιοσύνη και η επανάσταση, ο πόλεμος της Capitol με τις περιοχές. Ακόμα η συγγραφέα Susan Collins πλέκει μια ιστορία που μιλάει ξεκάθαρα για τον κόσμο που ζούμε. Μιλάει για τον καπιταλισμό που μετατρέπει τους ανθρώπους που ζουν με ευκολία σε νοθρούς πολίτες που η κυβέρνηση τους ταΐζει με άρτο και θεάματα. Οι πολίτες αναλώνονται στο να προσπαθούν να μείνουν για πάντα νέοι και όμορφοι, κάνοντας άπειρες αισθητικές επεμβάσεις. Και ζουν ειδονιστικά, έχοντας μετατραπεί με την ευχή της Capitol σε βουλημική, για να μπορούν να τρώνε και να πίνουν ό,τι πιο εκλεπτισμένο έχει να τους προσφέρει η Πάνεμ. Τους ανθρώπους που ζουν μέσα στη φτώχεια και τη δυστυχία τους βλέπουν σαν κατώτερα όντα που ζουν μακριά από αυτούς. Και πιστεύουν το παραμύθι που τους έχουν μάθει από τα γενοφάσκια τους, ότι δηλαδή για την κατάτια τους φταίνε οι ίδιοι και μόνο. Η κυβέρνηση πλουτίζει σε βάρος των ανθρώπων των περιοχών που φυτοζωούν και προσφέρουν όλα όσα παράγουν με κόπο στην πλούσια Μητρόπολη. Οι πολίτες των περιοχών που εναντιώνονται στο καθεστώς γίνονται άβοξ και ζουν την υπόλοιπη ζωή τους υπηρετώντας άφωνα τους υποδουλωτές τους. Ενώ οι νικητές των αγώνων πολλές φορές γίνονται σεξουαλικά παιχνίδια των ισχυρών της κυβέρνησης της Capitol, που τους απειλούν ότι διαφορετικά θα σκοτώσουν τους συγγενείς τους. Μιλάμε δηλαδή για μια δικτατορία. Οι προθέσεις της Collins να μιλήσει ξεκάθαρα για την πολιτική, τον καπιταλισμό και την εκμετάλλευση των φτωχών από τους βολεμένους φανερώνονται επίσης από τη χρήση ονομάτων και φιλοσοφιών που σχετίζονται με αυτά τα ζητήματα από την αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη μέχρι και σήμερα. Τέλος, η συγγραφέας φαίνεται να έχει μελετήσει εκτός από πολιτική και ψυχολογία, καθώς πολλοί ψυχολόγοι αναφέρουν πόσο πιστά περιγράφει τους ήρωες που υποφέρουν από PTSD. Πολλοί θεώρησαν υπερβολικές τις αντιδράσεις της Κάθνης, του Χέιμιτς ή της Άννη, ακόμα και χρόνια μετά από όσα πέρασαν στην αρένα των αγώνων. Στην πραγματικότητα όμως, η διαταραχή μετατραυματικού στρες περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο πολύ πιο πιστά από άλλα βιβλία που περιγράφουν τους ήρωες να επιζούν από τρομερά γεγονότα και να το ξεπερνούν μέσα σε λίγα λεπτά. Κλείνοντας, θέλω να επενέσω την Collins, η οποία εξαφανίστηκε αφού έγραψε την αρχική τριλογία, δεν μας κούρασε με εμφανίσεις της και δεν άρμεξε την αγελάδα της επιτυχίας των βιβλίων. Επανεμφανίστηκε όταν είχε κάτι να πει και το είπε καλά. Αλλά αυτό θα το συζητήσουμε στο επόμενο βίντεό μου, το οποίο θα μπει εδώ μόλις το ανεβάσω. Για τις δυστοπίες έχουμε μιλήσει πολλές φορές στο Spoiler Alert. Μπορείτε να δείτε τα βίντεο αλλά και τα άρθρα που αφιερώσαμε σε αυτές.